Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με την επικαιρότητα της ημέρας, αν μου επιτρέπετε. Των ημερών, μάλλον. Με τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Εκτός Κασιδιάρης, τις κάλπες Κανελόπουλος, εκτός Νικολόπουλος κλπ. 14 κόμματα εκτός. Ήθελα το σχόλιο σας για την οριστική εκτός του κυρίου Κασιδιάρη και όλο αυτό που ακούγαμε και διαβάζαμε και βλέπαμε το τελευταίο διάστημα. Βγήκε μια πλειοψηφία ως γνωστόν από την Ολομέλεια του Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με 9-1 στο να κοπεί το Εθνικό Κόμμα Έλληνας του ναζιστή Κασιδιάρη. Αντίθετα, θα συμμετάσχει στις εκλογές, όπως και εσείς είπατε, το κόμμα ΕΑΝ του Κανελόπουλου, ναι, ο οποίος πήγε μερικές μέρες, υπήρξε επικεφαλής του κόμματος Κασιδιάρη. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι το ζήτημα αυτό, δηλαδή η αντιμετώπιση του φασισμού, του ναζισμού και των εγκλημάτων τους, υπάρχουν αυτά τα εγκλήματα καταγεγραμμένα. Και όχι μονάχα στην ιστορία, στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Δεν γίνεται φυσικά με νομοθετικές ρυθμίσεις. Η ουσιαστική απάντηση πρέπει να δοθεί από τον ίδιο τον λαό. Στις ψηφοφορίες οι οποίες έγιναν στη Βουλή, εμείς ψηφίσαμε κατά. Γιατί πιστεύουμε πρώτον ότι δεν λύνεται αυτό το θέμα με νομοθετικές ρυθμίσεις όπως ήδη είπα, αλλά εμπεριέχει μέσα και πολύ επικίνδυνες γενικεύσεις που είναι μια υποθήκη του συστήματος για αύριο, ούτως ώστε να μπορούν να ενοχοποιούν όποιο κόμμα θέλουν ανάλογα με αυτές τις ρυθμίσεις. Χώρια βέβαια που χρειάστηκαν τρεις συνεχείς τροπολογίες που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να μπορέσει αυτό να το κάνει. 8 χρόνια πέρασαν όμως, αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Και ακόμα δεν έχει τηλεσυδικήσει η απόφαση για την εγκληματική σπήρα, αυτή την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Αυτό πρέπει να κρατήσει ο ελληνικός λαός. Και οι ευθύνες είναι τεράστιες. Η αλήθεια και για είναι τον ΣΥΡΙΖΑ πολλά που είναι κυβέρνηση και για την Δημοκρατία τα 4 τελευταία χρόνια. Και η αλήθεια αυτό είναι γιατί αυτό που λέτε, για τα πολλά χρόνια που θα έπρεπε ούτως ή άλλως αυτό να έχει επιληθεί. Και δεν θα χρειαζόταν καν να κουβεντιάζουμε τώρα, κύριε Παπαναστάση, το πού θα πάνε οι ψήφοι του Κασιδιάρη. Αυτό ακριβώς, δηλαδή το θεωρώ ακριβώς. Και άκρος. Άρα, γι' αυτό και δεν θα σας ρωτήσω ποτέ. Δεν κόπτονται. Ναι. Για αυτά τα εγκληματικά μορφώματα είναι τεράστιες. Μάλιστα. Γι' αυτό, όπως είπα, δεν θα σας ρωτήσω και δεν θέλω να μου απαντήσετε το πού θα πάνε οι ψήφοι του Κασιδιάρη. Δεν το θεωρώ σοβαρό ερώτημα, ούτως ώστε να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς. Θέλω να μείνω στα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Εσείς, σε έναν νομό που κατά το μεγάλο μέρος του είναι παραγωγικός και αγροτικός, σε έναν τομέα ο οποίος όμως έχει πληγεί, γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή με παραγωγούς αγρότες, με παραγωγούς κτηνοτρόφους, μου λένε για τις πολύ υψηλές τιμές στα υλικά που χρησιμοποιούν για την παραγωγή τους. Μου λένε επίσης για την αδυναμία να βρούνε χέρια, εργάτες και στα αγροτικά και στα κτηνοτροφικά. Με αποτέλεσμα να γίνονται έρμεα των μεσαζόντων στις περισσότερες περιπτώσεις, να πουλούν πάρα πολύ φθηνά την ελάχιστη παραγωγή όσοι έχουν απομείνει και τα υπόλοιπα να φτάνουν στα ράφια με πολύ πολύ υψηλές τιμές, που μπορεί να παίζει και κάτι άλλο ρόλο, αλλά στην προκειμένη μας αφορά το κομμάτι των παραγωγών. Και από εκεί θέλω να ξεκινήσω, να μας πείτε τις δικές σας απόψεις. Η κυβέρνηση κουμπορημονεί ότι γίνονται επενδύσεις και στο νομό Ιθωλακρανανίας. Όμως κουβέντα δεν ακούσαμε για τα αιτήματα που βάζουν ήδη οι αγρότες της περιοχής μας. Είπατε κι εσείς ότι τα προβλήματα τα σκιαγραφίσατε πολύ αδρά, αλλά πραγματικά χτυπήσατε τον πυρήνα. Υπάρχουν οξυμένα προβλήματα. Υπάρχει το τεράστιο κόστος παραγωγής. Δεν ακούμε τίποτε για την εγγυημένη τιμή στην οποία θα μπορούσαν να πουλάνε τα προϊόντα τους, για τις καθυστερήσεις, τις αποζημιώσεις, για την ενεργοποίηση των υποδομών, υποδομής άρνευσης και λειτουργίας των άρνευσεων, αλλά και για τη δημιουργία νέων όλων αυτών των υποδομών. Δεν ακούμε τίποτε. Δεν ακούμε τίποτε για το ότι αυτή τη στιγμή τα εφόδα, οι σπόροι, τα λιπάσματα, ό,τι αναγκαίει για τον αγρότη για να προγραμματίσει την επόμενη παραγωγή του, δεν ακούμε τίποτε ως μέτρο προστασίας απέναντι σε αυτή την τεράστια ακρίβεια που έχει. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Αγρότες κτηνοτρόφοι και τους κτηνοτρόφους να τους εκμεταλλεύονται με εξευθυλιστικές τιμές βιομήχανοι και μεγαλέμποροι. Είδαμε τι έγινε με την ελιά. Είδαμε ένα προϊόν το οποίο το παίρνουν τσάμπα από τους αγρότες κάτω από το κόστος παραγωγής
και αντίστοιχα αυτό να φτάνει πανάκριβο στη λαϊκή οικογένεια. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Και να σας πω και ένα στοιχείο, έτσι θα το πω, γιατί είναι πραγματικά τραγικό. Παραγωγικότατες εκτάσεις αυτού του πραγματικά προνομιούχου νομού, με νερά, άφθονα, εδάφη, οδικούς άξονες για τη διακίνηση των προϊόντων, αυτή η παραγωγική γη να γίνεται φωτοβολταϊκά πάρκα. Είναι πραγματικά τραγικό για την κατάδεια που έχουν φέρει αυτή την κατηγορία των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση να μην κόπτεται, γιατί βγάλανε και ανακοινώσεις, μειώνεται το πληθυσμό της εντολακαρνίας. Πώς να μην μειωθεί? Μιλούσα πριν από λίγο με τη Φωκίδα, 10,4% έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Φωκίδας. Πώς να ζήσουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι? Με σε ποια νοσοκομεία να αποταθούν όταν χρειαστεί αυτοί και οι οικογένειές τους και τα νέα και τα μικρά τους παιδιά, γιατί μιλάμε για νέα ζευγάρια, να εγκατασταθούν και να ζήσουν και να βιοπορίζουν σε αυτές τις περιοχές? Είναι πραγματικά προκλητική και η αδιαφορία της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των άλλων κομμάτων που δεν θίγουν τον πυρήνα, ακόμα και τώρα που θυμηθήκανε το λαό της Εντολοκανανίας και της Ακαΐας και των άλλων νομών της περιοχής. Έτσι, τους θυμήθηκαν και προεκλογικά. Ναι. Και πρέπει να πω, να συμπληρώσω αυτά που λέτε, κύριε Παναστάση, ότι μιας και μιλούσατε πριν από λίγο για κόστος και λοιπά και ενέργεια, και οι οργανισμοί εγγυών βελτιώσεων βογκούν τα τελευταία χρόνια από τις οφειλές τους προς την ενέργεια, προς τη ΔΕΗ. Βέβαια, είναι μεγάλος αριθμός που δεν λειτουργεί, έχει απόλυτο δίκιο, που δεν λειτουργεί λόγω χρεών, τους το κόβει η πάροχη. Και η ΔΕΗ αλλά και η πάροχη. Το είδαμε και αυτό το προηγούμενο διάστημα, το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν, ακριβώς, τι πρέπει να γίνει για να ανακάμψει αυτό το κομμάτι της παραγωγής σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν αφορά μόνο την Εντολοκαρνανία. Τι πρέπει να γίνει για να ανακάμψει? Τι να κάνουν, δηλαδή, αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν αλλά και αυτές που έρθουν θα εφαρμόσουν τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το Ευαγγέλιο τους, που έχει τίτλο. Είναι κοινή αγροτική πολιτική των επόμενων ετών. Άρα λοιπόν μην τρέφουν αυταπάτες ότι καμία κυβέρνηση θα τους χαρίσει. Οι ίδιοι αγρότες πρέπει να συσπηρωθούν στους αγροτικούς συλλόγους. Πρέπει να διεκδικήσουν αγωνιστικά αυτά τα οποία δεν θα τους χάρισει κανένας. Η κοινή αγροτική πολιτική θέλει να κάνει τους αγρότες εργάτες στα κτήματά τους, που θα αναγκαστούν να πουλήσουν με τσάμπα μισθό. Μάλιστα. Αυτή είναι η προοπτική τους. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και να αγωνιστούν όλοι μαζί σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Κάτι δεν τελευταίο. Υπάρχει λύση. Και σε αυτούς τους αγώνες το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πραγματικά βρίσκεται δίπλα τους, βρίσκεται μπροστά, συσπηρώνει, στηρίζει, και είναι το μόνο ανάγχωμα που στις 22 του μήνα θα ξαναβρεθεί δίπλα τους. Υπάρχει και το πρόγραμμά σας αναλυτικά. Αλλά μαζί τους. Το ανέφερε και ο κύριος Κουτσούμπας, ο γραμματέας από τη Λάρισα, αν θυμάμαι καλά. Θέλω κάτι τελευταίο να ρωτήσω. Και ο κύριος Κουτσούμπας, ο γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, είπε ότι η εκτίμησή του, μάλλον, ήταν ότι δεν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση ούτε στις δεύτερες εκλογές που θα γίνουν με την ενισχυμένη αναλογική. Και θέλω να ρωτήσω, αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας, την οποία βέβαια, ξαναλέω και πάλι, και ο κύριος Κουτσούμπας έχει αποκλείσει, την άποψή σας για το κομμάτι της κυβέρνησης συνεργασίας που θα μπορούσε πιθανόν να προκύψει? Κοιτάξτε, εμείς δεν φοβόμαστε τις αδύναμες κυβερνήσεις, γιατί ζήσαμε και τις δυνατές και τις αδύναμες εντός εισαγωγικών, δηλαδή κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτές ουσιαστικά τα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα τα οποία ευελπιστούν να κυβερνήσουν, ονομάζουν αδύναμες, θεωρώντας ως ισχυρές να πάρουν μια αυτοδύναμη εντολή. Εμείς δεν τις φοβόμαστε, γιατί είδαμε τέτοιες κυβερνήσεις να τσακίζουν τα λαϊκά δικαιώματα και τα εισοδήματα, και ισχυρές και ανίσχυρες κυβερνήσεις. Η μόνη ισχυρή κυβέρνηση θα είναι η κυβέρνηση που θα εκπροσωπήσει, θα είναι το ανάγχωμα σε αυτές τις πολιτικές την επόμενη μέρα των εκλογών, που προκαλούμε τον οποιονδήποτε να διαψεύσει ότι θα είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν υπάρχει άλλο ανάγχωμα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, την επόμενη μέρα των εκλογών. Και οι τρεις έχουν συμφωνήσει σε βασικούς άξονες δράσης τσακίσματος των λαϊκών νοικοκυριών. Να ρωτήσω δεν κάτι ακόμη. Υπάρχει προγραμματισμός για παρουσία, επίσκεψη, ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα το επόμενο διάστημα στην περιοχή, την ευρύτερη? Έχετε κάτι και υπόψη σας? Κοιτάξτε, στην περιοχή της Εντολοκαρνανίας ήδη και πέρυσι και φέτος γίνανε δύο πραγματικά μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και γενικότερα, αν θέλετε, δράσεις κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, συζητήσεις με δεκάδες φορείς. Ήταν πραγματικά πολύτιμη
και η πληροφορία που ήρθε στο κόμμα για να την επεξεργαστεί και να μπορέσει να στηρίξει καλύτερα αυτούς τους κλάδους, αλλά και συζητήσεις που τροφοδότησαν και μεσημέρι. Οπότε να περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει στον προγραμματισμό τις επόμενες μέρες, για να μην σας καθυστερώ και χάνουμε χρόνο. Καθημερινά και προεκλογικά σε όλες τις πόλεις του νομού έχουμε δράσεις, ομιλίες, συγκεντρώσεις, συζητήσεις, συσκέψεις. Είναι μια διαδικασία και όχι μόνο στην Τολοκαρνανία. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Καλό αγώνα να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναστάση.